Ολοκληρώθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης στις Βρυξέλλες και θα επαναληφθούν σήμερα Παρασκευή οι διαβουλεύσεις της ελληνικής πλευράς με τους θεσμικούς εκπροσώπους των δανειστών στο επίπεδο του Brussels Group, καθώς και η συνεδρίαση της ομάδας εργασίας του Eurogroup, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης και αποτίμησε την πορεία των διαβουλεύσεων για τα ελληνικά οικονομικά ζητήματα. Σύμφωνα με κοινοτικές πηγές, η πρόοδος που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής είναι περιορισμένη και ως εκ τούτου μια έκτακτη συνεδρίαση του Eurogroup δεν είναι προς το παρόν προβλέψιμη. Ελληνικές πηγές σημείωναν ωστόσο ότι οι διαβουλεύσεις αποδίδουν και θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες με στόχο την επίτευξη μιας συμφωνίας επί της αρχής. Πηγές της Ευρωζώνης, με γνώση των διαπραγματεύσεων, παραδέχονται πως το κλίμα που κυριαρχεί στις διαβουλεύσεις είναι βελτιωμένο, όπως και οι όροι συνεργασίας, αν και, όπως αναφέρουν, ο όγκος εργασίας που έχει επομιστεί η ελληνική πλευρά είναι τεράστιος και δυσανάλογος σε σχέση με το χρόνο που απομένει έως τη λήξη της παράτασης στο τέλος του Ιουνίου. Συγκεκριμένα, οι ίδιες πηγές ανέφεραν πως υφίστανται ακόμη αποκλίσεις στα δημοσιονομικά, τις συντάξεις, την αγορά εργασίας, τη δημόσια διοίκηση και μια σειρά από άλλους τομείς.